κάποιες αναφορές στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, στις ευχές, στα Ιερά Μυστήρια, αν γίνονται κάποιες αναφορές στη γη και τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι αναφορές. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον Ευεσιμολογιότατο Πρωτοπρεσβύτερο, τον Πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών. Πατέρα Θεμιστοκλή, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για αυτήν την επικοινωνία και τη συνεργασία στα πλαίσια του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κυρία Χοζούρη. Εύχομαι έτσι αυτό το αφιέρωμα που γίνεται από το ράδιο της Εκκλησίας Ελλάδος και αφορά πραγματικά την δημιουργία του Θεού μας, να αποβεί ένα εφαλτήριο σε όλους τους πιστούς αφίλους ακροατές για να κατανοήσουν καλύτερα το πόσο ο Θεός πάντα εν σοφία υπήρχε όλη την κρίση. Μάλιστα. Ξέρετε, Πατέρα Θεμιστοκλή, θα μπορούσε να πει κανείς αρχικά που ακούει το θέμα της συζήτησής μας σήμερα ότι μα καλά, γίνεται αναφορά στη γη, σε ιερά μυστήρια, στο ευχολόγιο, γενικά στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Εν πρώτης, ίσως ακούγεται λίγο περίεργο, όμως νομίζω ότι μέσα από την πορεία αυτής της συζήτησης θα δούμε ότι είναι πολλές οι αναφορές που σημαίνουν έτσι κάτι και για τη ζωή της Εκκλησίας μας και για τη ζωή του κάθε πιστού και για τη σχέση μας με το Θεό και με τον συνάνθρωπο αλλά και με τη φύση. Τι θα είχατε να πείτε εισαγωγικά πάνω στο θέμα μας? Ένα πολύ βασικό στοιχείο το οποίο οφείλουμε να γνωρίζουμε όλοι μας είναι ότι ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο μόνον πνεύμα αλλά τον έπλασε με σώμα. Και αυτό το σώμα το οποίο έτσι αναφέρεται πως πλάστηκε στην Παλιά Διαθήκη στο βιβλίο της Γενέσεως είναι ότι ο ίδιος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του λαμβάνοντας όμως πυλό, χώμα. Έπλασε μέσα από το χώμα το οποίο είναι δημιούργημα του Θεού και γενικά η γη και όλη η δημιουργία του Θεού μας είναι κάτι πολύ καλό, είναι η δημιουργία του Θεού μας και μέσα από αυτή τη δημιουργία ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο αλλά τον άνθρωπο ενεθίσε πνεύμα ζωής. Το έδωσε δηλαδή την πνοή ζωής για να γίνει ο άνθρωπος της κορονοϊδής δημιουργίας. Όμως έπλασε την γη ο Θεός για να διακονεί αυτή η γη τον άνθρωπο την κορονοϊδή της δημιουργίας. Γι' αυτό όλοι υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και στην Παλιά Διαθήκη φυσικά πάρα πολλές αλλά και στη ζωή της Καινής Διαθήκης από τον Χριστό και μετά μέσα στα μυστήρια και τις ακολουθίες που και μόνο να φιλομετρήσουμε τις σελίδες οι οποίες αναφέρονται με ειδικές ευχές, ειδικές αναφορές που γίνονται προς τη γη, καταλαβεί ο άνθρωπος ότι η γη είναι ένα δημιούργημα του Θεού μας. Και ως δημιούργημα του Θεού μας δεν πάβει η γη να είναι κάτι πολύ καλό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος όσο πλησιάζει τον Θεό, όσο γνωρίζει τον Θεό, δεν το κρατάει αυτό μόνο για τον εαυτό του, αλλά δίδει αυτή την αγάπη και προς την κτήση του Θεού. Μάλιστα. Γι' αυτό και ο πιστός άνθρωπος κατά βάση είναι αυτός ο οποίος κατανοεί πραγματικά ότι η γη δεν είναι κάτι υποδέστερο της δημιουργίας του Θεού μας αλλά είναι εξίσου ένα δημιούργημα του Θεού μας, την σέβεται, την εκτιμά, την τιμά και δεν την καταστρέφει. Γι' αυτό και βλέπετε ο ασκητής, ο μοναχός που διαβάζουμε στα γεροντικά όταν περπατάει εις την κτήση δεν κόβει ας πούμε ένα λουλούδι για να το πάρει και να ευχαριστηθεί ο ίδιος, αλλά το περιμένει εκείνη τη στιγμή που το βλέπει για να το δουν και άλλοι άνθρωποι. Δεν το αρπάζει να το πάρει. Ό,τι εξανθίζει η γη, βοτάνει χόρτου και οτιδήποτε, ο άνθρωπος τα χρησιμοποιεί για να συντηρηθεί και όταν αρκείται σε αυτήν την συντήρηση, όχι ας πούμε στο να πάρει πάρα πολλά, να κλέψει ή να κόψει μέσα από τη γη για να τα βάλει στην αποθήκη του, αλλά παίρνει ο άνθρωπος μόνον τόσα όσα του χρειάζονται, τότε αυτό είναι μία αντιπροσφορά στο Θεό μας, μία αγαπητική σχέση που αποκτά ο άνθρωπος με την γη και αυτό το κάνει δοξολογικά στο Θεό, αφήνει κάτι υπόλοιπο για να το πάρουν και οι άλλοι. Μάλιστα. Μόνο ο άπλιστος άνθρωπος θα μπορούσε να καταστρέψει την γη ή να κόψει τα φυτά ή να κόψει τα δέντρα για να πλουτίσει αυτός και να καταστρέψει φυσικά όλη την κτήση και όλο τον κόσμο. Μετά από αυτήν την απαραίτητη εισαγωγή να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, Πατέρα Θεμιστοκλή, ευθύς αμέσως.
πηγή στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας είναι το θέμα μας, αγαπητοί ακροατές, και για το θέμα αυτό συνομιλούμε με τον δεσιμολογιότατο πρωτό πρεσβύτερο, τον πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών. Πατέρα Θεμιστοκλή, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε βλέποντας κάποιους στίχους από ευχές που λέγονται σε διάφορες στιγμές της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας? Βεβαίως. Θα ξεκινήσουμε πρώτα, μάλιστα, από τα χωρία εκείνα της Θείας Λειτουργίας, που όπως ξέρουμε η Θεία Λειτουργία είναι το κύριο έργο του πιστού, να συμμετέχει σε αυτό και να ενώνεται με τον Θεό μας, διότι δεν μπορεί ο χριστιανός να δηλώνει την ιδιότητα του χριστιανού όταν δεν μετέχει του σώματος και τένος του Χριστού μας. Και να δούμε λοιπόν μέσα σε αυτό το ιερό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που είναι η κορυφή όλων των μυστηρίων, η αρχή και το τέλος όλων των μυστηρίων, να δούμε πώς μέσα σε αυτήν τη Θεία Λειτουργία γίνονται αναφορές προς τη γη, η οποία γη είναι προς χρήση, όπως είπαμε, των πιστών ανθρώπων για να λαμβάνουν τους καρπούς της γης. Λέμε λοιπόν στην Θεία Λειτουργία το Γιάννη του Χρυσοστόμου. Μάλιστα. Από τι ας ξεκινήσουμε? Γίνεται αναφορά στα ειρηνικά, μετά το ευλογημένη βασιλεία, λέει υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Είναι το αίτημα. Είναι αυτό για το οποίο προσεύχεται όλη η Ορθόδοξη κοινότητα. Δεν πάει μόνο ο παπάς και ο ψάλτης στην εκκλησία, αλλά πάει όλη η κοινότητα για να προσευχηθεί για όλους. Δεν είναι μια ατομική υπόθεση που λειτουργεί, είναι το έργο όλης της εκκλησίας. Και εκεί βλέπουμε ότι γίνεται αναφορά στη γη. Γιατί προσεύχεται ο πιστός? Για την εφορία των καρπών της γης. Όταν είναι μια καλή χρονιά, ευλογημένη, με τις βροχούλες, με το χιόνι, με οτιδήποτε, με τον ήλιο, και πάνε όλα τα πράγματα καλά και δεν έχουμε καταστροφές, πλημμύρες και οτιδήποτε άλλο, και ο ήλιος δεν βλάπτει τους καρπούς της, δεν είναι πολύ δυνατός, δεν είναι καύσωνες, τότε έχουμε μια εφορία των καρπών της γης. Δίδει λοιπόν ο Θεός στους ανθρώπους τη δυνατότητα να προσευχηθούν προς τον ίδιο τον Θεό και να ζητήσουν από τον ίδιο τον Θεό υπερεφορίας των καρπών της γης. Ναι, ο Θεός έπλασε τη γη, αλλά δίδει και εφορία των καρπών της γης σε όσους πραγματικά ελπίζουν στο Θεό και του δίνουν. Μια πολύ ωραία τοποθέτηση έχουμε σε αυτήν την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Φυσικά, στην ίδια τη Θεία Λειτουργία έχουμε και την προσκομιδή, την οποία ο χριστιανός προσκομίζει τα Άγια Δώρα. Και όπως ξέρουμε, τα τρία βασικά είδη τα οποία ευλογεί η Εκκλησία μας και στην ακολουθία ακόμα της Αρτοκλασίας είναι η ευλογία του Σίτου, του Ίνου και του Ελαίου. Από πού βγαίνουν αυτοί οι καρποί οι οποίοι θα μας χρησιμοποιήσουν, το τους χρησιμοποιούμε για την Θεία Λειτουργία? Βγαίνουν από την γη. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η εφορία της γης, έχουμε σίτο, δηλαδή το αλεύρι, έχουμε τον ίνο, το κρασί, έχουμε και το λάδι. Αυτά τα τρία υλικά αγαθά τα οποία παράγει η γη, με τον κόπο όμως του ανθρώπου, εδώ είναι η διαφορά, ότι αυτά τα τρία είδη τα ευλογεί ιδιαιτέρως η Εκκλησία μας, γιατί έχουν σχέση με τον κόπο, την ευλογία πρώτα του Θεού, αλλά και τον κόπο του ανθρώπου. Δηλαδή, προκειμένου να πάρουμε το σιτάρι, πρέπει ο Γεωργός να καλλιεργήσει τη γη. Η γη λοιπόν είναι ευλογημένη, ρίχνουμε τον σπόρο μέσα, τον καρπό, και ο άνθρωπος μετά θερίζει το σιτάρι και μετά το αλέφει αυτό το σιτάρι και μετά το ζυμώνει ο άνθρωπος. Γίνεται συνδημιουργός μαζί με τον Θεό μας. Και αυτή είναι η επικοινωνία που έχει μόνον ο άνθρωπος με τον Θεό, γίνεται ένας συνδημιουργός του. Και το ίδιο γίνεται με το σταφύλι, γιατί πρέπει να έχει το αμπέλιο άνθρωπος στη γη, και το ίδιο γίνεται και με το λάδι, το οποίο το παίρνει από το δέντρο της ελιάς. Τρία λοιπόν συστατικά στοιχεία απαραίτητα. Με το λάδι ανάβουμε τα κανδύλια στο ναό μας, με τον σίτο και το νίνο φτιάχνουμε την Θεία Λειτουργία, επιτελείται το μυστήριο της Ευχαριστίας. Πολύ σημαντικά αυτά τα δώρα τα οποία αντιπροσφέρει ο άνθρωπος στον Θεό μας. Πατέρα Θεμιστοκλή, μέσα από τη γη και τα προσφέρει πάλι στο Θεό σαν αντίδωρο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και διαχρονικό αυτό το αίτημα του ανθρώπου για τον
καλό αέρα, για την εφορία των καρπών της γης, γιατί βλέπουμε ότι από τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης ακόμη είναι πολύ ιδιαίτερη σχέση του ανθρώπου με τη γη, και αυτό είναι κάτι που συνεχίζεται και στους χρόνους της Καινής Διαθήκης και μέχρι σήμερα. Βεβαίως, βεβαίως. Ο Θεός πάντα εν σοφία ποιήσε τα πάντα. Ας πούμε στην οπισθάνδωνο ευχή της προηγιασμένης ακολουθίας των τιμίων δώρων, που περισσότεροι έτσι την ονομάζουν Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων, αλλά σωστός όρος είναι προηγιασμένη ακολουθία των τιμίων δώρων, γιατί εντάσσεται στον Εσπερινό και είναι μόνο η μετάδοση των τιμίων δώρων στους πιστούς. Εκεί ακριβώς στην οπισθάνδωνο ευχή αναφέρεται σε αυτό, ότι ο πάσαν την κτήσιν εν σοφία δημιουργήσας. Όλοι οι κτήσεις είναι δημιούργημα του Θεού, με τη σοφία του Θεού μας, πλασμένη, δημιουργημένη δηλαδή από τον ίδιο το Θεό, δοσμένη από τον ίδιο το Θεό στην υπηρεσία του ανθρώπου. Αλλά και στην Κυριακή προσευχή πρέπει να τονίσουμε, που είναι, θα λέγαμε, η κυρία προσευχή του ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η προσευχή που κάνει στο γνωστό Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, εκεί αναφέρεται ως εν ουρανό και επί γης. Αναφέρεται πάλι και η γη εκεί, πώς πρέπει να προσευχόμε στο Θεό μας. Λέμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Το θέλημα του Θεού πάντα είναι για όλη την κτήση, και στον ουρανό και στη γη και στα νερά και παντού, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο που προσευχόμαστε εμείς να έχουμε την ευλογία και τη χάρη του Θεού μας. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, αγαπητή κυρία Χουζούρη, να κατανοηθούν έτσι από τον πιστό λαό, ότι η Εκκλησία δεν θεωρεί τον άνθρωπο μόνον σαν οντότητα πνευματική. Δεν χωρίζεται ο άνθρωπος, όταν λέμε πνευματικός άνθρωπος, εννοούμε και τον άνθρωπο που έχει το σώμα. Είναι ψυχοσωματική η ύπαρξη του ανθρώπου. Έχει ψυχή ο άνθρωπος, αλλά έχει και το σώμα. Και γι' αυτό το σώμα γίνεται ιερό. Το σώμα δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε το πνεύμα να κατοικήσει μέσα στο σώμα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Άλλωστε, το βλέπουμε αυτό που μας λέτε τώρα, πατέρα Θεμιστοκλή, και από την ποικιλία των ευχών, για την ποικιλία των περιστάσεων που υπάρχουν μέσα στο ευχολόγιο, όπου ζητάμε τη βοήθεια του Θεού στα εγγένεια ενός νέου καταστήματος, κάτι που φαίνεται έτσι δευτερεύον αν θέλετε, μέχρι κάτι πολύ μεγάλο όπως είναι ο αγιασμός. Βεβαίως, βεβαίως. Στον αγιασμό, στην ακολουθία του μικρού αγιασμού όπως λέγεται, γιατί έχουμε και το μεγάλο αγιασμό, δύο Μάλιστα. διαφορετικές ακολουθίες. Ο μεγάλος αγιασμός όπως γνωρίζουμε τελείται 6 Ιανουαρίου, την εορτή δηλαδή των Θεοφανίων. Ο μικρός αγιασμός είναι περιστατικός, δηλαδή ανά πάσα στιγμή, όταν ο άνθρωπος έχει μια περίσταση της ζωής δύσκολη, όταν μπαίνει σε ένα καινούριο σπίτι, όταν αγοράζει ένα χωράφι, ένα μαγαζί, όταν παίρνει, αγοράζει ένα αυτοκίνητο και θέλει να το χρησιμοποιήσει, το αγιάζει, βλέπετε, η Εκκλησία μας. Αγιάζει τα χωράφια. Έχουμε ειδικές ευχές, και αυτό θα ήθελα ένα ειδικό έτσι μέρος της ομιλίας μας σήμερα προς τους φίλους ακροατές, να αναφέρω και κάποια ονόματα από τις ευχές τουλάχιστον, αν δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε όλες, να δούμε πόσες ευχές έχει το μικρό ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, υπάρχει και μεγάλο ευχολόγιο, πόσες έχει το μικρό ευχολόγιο που αναφέρονται ας πούμε στη γη. Λέει, υπάρχει μια ακολουθία εις χωράφια ή κήπους ή αμπελώνας όταν συμβεί βλάπτεστε υπό ερπετών και άλλων ειδών. Δηλαδή η Εκκλησία τελεί τον αγιασμό, την ακολουθία του μικρού αγιασμού, ραντίζει τα χωράφια, τους κήπους, τους αμπελώνες, και δεν ραντίζει μόνο ας πούμε την νοητή κτήση που είναι ο άνθρωπος, Μάλιστα. αλλά ευλογεί και την ανόητη κτήση. Ευλογεί ακόμη και τα ζώα. Εγώ που είμαι από την επαρχία, από την Ορεστιάδα του Εύρου, θυμούμε παλιότερα ιερείς, όταν ο κόσμος είχε ένα ζεύγος βόδια και τα λοιπά, και κάποια στιγμή αρρώστηνε κάποιο, εξαρτώταν ο άνθρωπος πραγματικά από το Θεό. Τώρα μπορεί ας πούμε να μην έχεις βόδι στο σπίτι σου και να εξυπηρετήσεις, να έχεις μια οικονομική άνεση. Παλιότεροι άνθρωποι που ήταν φτωχοί και είχαν ένα βόδι και αρρώστηνε, καλούσαν τον ιερέα και διάβαζε την ευχή του Αγίου Μοδέστου, ας πούμε, εις κτήνη. Μάλιστα. Βλέπετε, αυτή η σύνδεση του πιστού ανθρώπου με τον Θεό, σε παλιότερες εποχές ήταν φυσικά και τα ευχολόγια μας αυτά που χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία μας,
απηχούν, ας πούμε, μια πολύ δυνατή παράδοση σχετικά με το γεγονός ότι είμαστε πραγματικά ενωμένοι με το Θεό μας και ότι προσφέρουμε στο Θεό μας την προσευχή μας εμείς και περιμένουμε από τον Θεό μας, από τον ίδιο το Θεό μας περιμένουμε, τι περιμένουμε, να μας δώσει την ευλογία Του. Γι' αυτό και βλέπετε υπάρχει εξορκισμός μέσα στο ευχολόγιο, άλλη ειδική ευχή, σκήπους, αμπελώνες και χωράφια του Αγίου Τρίφωνος. Αναφέρεται ότι αυτά τα διάγραψε ο Άγιος Τρίφων. Υπάρχει μια άλλη ευχή επί ευλογήσει σπόρου. Ας πούμε τον σπόρο που πάει να σπείρει ο Γεωργός στο χωράφι του και να τον ρίξει μέσα στη γη. Υπάρχει ειδική ευχή που ευλογείται από τον ιερέα αυτός ο σπόρος. Βλέπετε και αυτή τη σύνδεση. Ο άνθρωπος φύτευε ή έσπερνε στη γη, το που το θεωρούσε τη γη ότι η γη θα εξανθίσει βοτάνιν χόρτου και θα δώσει, ας πούμε, τον καρπό της, και ο άνθρωπος σεβόταν αυτό το πράγμα που θα πάει να κάνει στο χωράφι του και δεχόταν, ήθελε να πάρει μια ειδική ευχή από τον ιερέα. Υπάρχει άλλη ευχή εισφύτευμα αμπελώνος, όταν ήταν να βάλει κάποιος το αμπέλι του, μάλιστα, προκειμένου να συγκεντρώσει το κρασί του, να έχει, ας πούμε, τα βαρέλια του γεμάτα κρασί και να εφρανθεί αυτόν τον καρπό ή να τον πωλήσει αυτόν τον καρπό. Υπάρχει ευχή στο φύτευμα αμπελώνος και πολλές άλλες ευχές, ας πούμε, και ακόμη για τη μετάληψη του σταφυλιού που ξέρουμε στις 6 Αυγούστου, τις μεταμορφώσεις του Σωτήρος, διαβάζει η Εκκλησία μας το σταφύλι, το οποίο πού βγαίνει το σταφύλι, από τη γη, από την ευλογημένη αυτή γη την οποία ο Θεός μας δίδει. Υπάρχει ευχή στο ευλογή σε άλλας, από πού βγαίνει το αλάτι. Θα μου πείτε, το αλάτι βγαίνει από τη θάλασσα. Όμως πού βρίσκονται αυτές οι αλικές? Εκεί που συγκεντρώνεται, μπαίνει το θαλασσινό νερό, και πού γίνεται αυτή η αποξήρανση για να προκειμένου να βγει το αλάτι μέσα? Στη γη. Βλέπετε, όλα αυτά έχουν συνδεδεμένα με την γη. Υπάρχουν ευχές πολλές μέσα στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας που δείχνουν αυτή τη σύνδεση της γης ακόμη και με τα ζώα. Γιατί το ζώο πού πατάει? Επάνω στη γη. Πού πάμε το ζώο να βοσκήσει? Το πάμε σε ωφέλιμα χόρτα. Όλο αυτό δείχνει πραγματικά ένα σεβασμό του ανθρώπου που χρησιμοποιεί τη γη προς τον Θεό μας. Γι' αυτό και οι παλιότεροι δεν κάνανε έτσι αυθαιρεσίες επάνω στη γη. Περπατούσαν στον δρόμο, θυμούμε, ας πούμε, μορφές ασκητικές. Θυμούμε τώρα, ας πούμε, στη σκέψη μου έχω τον Παπαφώτη των Διαχριστών Σαλών της Μυτιλίνης, που εκοιμήθηκε στα χρόνια μας το 2010, ο οποίος, λέει, περπατούσε στο δρόμο, έβλεπε, λέει, κάποιο άγριο δέντρο και τον πόλιαζε. Μάλιστα. Προκειμένου, και γιατί τον πόλιαζε αυτό? Για να ξαποστάσει, λέει, κάποιος περαστικός από εκεί και να φάει από τον καρπό του δέντρου και να ευχαριστήσει τον Θεό που πάντα εν σοφία επίησε τα πάντα, για να ξαποστάσει ο άνθρωπος και να βρει και μια απαντοχή, μια έτσι ξεκούραση. Όπως και οι παλιότεροι είχαν το χωράφι τους, αλλά μέσα στο χωράφι φυτεύανε ένα μεγάλο δέντρο, μια καρυδιά για παράδειγμα. Γιατί την φυτεύανε μέσα στο πουθενά, δηλαδή, του χωραφιού, φυτεύανε μια καρυδιά? Γιατί το κάνανε αυτό? Για να μπορεί ο Γεωργός, όταν πηγαίνει στο χωράφι να καλλιεργεί ή να τσαπίζει ή να προσπαθεί έτσι να βοηθήσει τα βλαστάρια και τα λοιπά, προκειμένου να ανθίσουν και να βγάλουν καρπό, να πηγαίνει στη σκιά και να ξεκουράζεται. Πόσα πράγματα όμορφα μπορούμε να εντοπίσουμε μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας μας. Υπάρχουν ευχές επίσης, κυρία Χουζούρη, οι οποίες αναφέρονται στο θεμέλιο οίκου. Δηλαδή, όταν κάποιος ξεκινάει να χτίζει ένα σπίτι, καλεί τον ιερέα και τελεί την ακολουθία του αγιασμού. Σε αυτή την ακολουθία, λοιπόν, του αγιασμού που γίνεται στο θεμέλιο του σπιτιού, που σκάβεται η γη, βγαίνουν τα μπάζα μέσα από την γη προκειμένου να μπουν τα νέα θεμέλια του σπιτιού, υπάρχει μια πολύ ωραία ευχή επί θεμελίου οίκου. Μπαίνει και ο ακρογωνιαίος λίθος, που συνήθως οι ευλαβείς παλιότεροι χριστιανοί παίρνανε ένα κομμάτι της γης που είναι μια πέτρα, χαράσανε πάνω το σταυρό και το τοποθετούσαν ακριβώς στο κέντρο του σπιτιού. Όταν ήταν να ρίξουν τα μπετά, ας πούμε, βάζανε τον ακρογωνιαίο λίθο και λέγανε στο όνομα του Χριστού να θεμελιωθεί αυτό το σπίτι. Είναι πολύ ωραία ευχή και λέει και άνεμοι να έρθουν και βροχές να έρθουν και καταιγίδες και πλημμύρες, αυτό το σπίτι, λέει, να μείνει δυνατό και γερό και να μην το καταποντήσει κανείς, να μην περάσει μια καταστροφή.
υπάρχει άλλη ευχή μέσα στο ευχολόγιο που ευλογεί η Εκκλησία αυτήν την κτήση του ανθρώπου. Δηλαδή τη ευλογία ένα νέο σπίτι όταν παίρνει κάποιος άνθρωπος. Όταν επιγράφεται ευχή, όταν μέλη της εισελθύν εις οίκον νέων. Όταν πρόκειται δηλαδή να μπει κάποιος σε καινούριο σπίτι. Τι είναι το σπίτι, δεν είναι η γη. Η γη είναι. Πάνω στη γη δηλαδή που θεμελιώνεται εκεί. Επίσης παλιότερα βλέπουμε ότι ο άνθρωπος μέσα στη γη δημιουργούσε ένα φρέαρ προκειμένου να βγάλει το νερό, το πηγάδι το λεγόμενο. Γιατί πόσο ζωτικό πράγμα είναι να έχει ο άνθρωπος το νερό. Υπάρχει ειδική ευχή όταν επρόκειτο να ανοιχτεί ένα φρέαρ και υπάρχει ευχή επί ορίξη φρέατος. Και άλλες ευχές οι οποίες έχουν σχέση έτσι με την γη. Ας πούμε όταν θεμελιώνουμε μια εκκλησία, ένα ναό, υπάρχει ειδική ακολουθία τη θεμελιώση εκκλησίας. Πού θα γίνει η εκκλησία, δεν γίνεται στον αέρα, η εκκλησία έχει μια βάση, γίνεται στη γη. Ευλογεί λοιπόν η εκκλησία μας αυτή την προσπάθεια ώστε να δημιουργηθεί ένας ναός, να μπουν οι άνθρωποι σε αυτό το ναό, να προσκυνήσουν μέσα σε αυτό το ναό τον Θεό, και αυτό είναι μια ειδική ευχή που έχει σχέση με την ευλογία αυτού του τόπου που θα ανεγερθεί ένα ναός. Ένα δόμημα δηλαδή, μια εκκλησία που θα μπαίνει ο άνθρωπος μέσα και θα αγιάζεται. Και να αναφέρω πληροφοριακά, ας πούμε, υπάρχει ακολουθία επιθεμελιώσει σχολείου, επιθεμελιώσει παντός κτίσματος, οτιδήποτε χτίζει ο άνθρωπος, ένα εργοστάσιο, μια επιχείρηση, ένα μαγαζί, οτιδήποτε, το σπίτι του. Υπάρχει ειδική ακολουθία. Και επίσης ακολουθούν και άλλες ευχές σε ένα φιλανθρωπικό κατάστημα, για παράδειγμα, που πηγαίνει ο κόσμος και ντύνεται μέσα σε αυτό, είναι φτωχός και το κατάστημα αυτό δίνει ρούχα στους ανθρώπους. Ή μπορεί να είναι ένα παντοπολείο κοινωνικό, όπως τα λέμε τώρα, κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο, και αυτό μέσα στη γη βρίσκεται γι' αυτό. Θεμελιωμένο πάνω στη Εκκλησία ευλογεί όλα αυτά τα οποία ο άνθρωπος έχει ανάγκη να στηριχτεί πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Πατέρα Θεμιστοκλή, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα έλεγα να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά να δούμε κάποιους στίχους από διάφορες ευχές που είναι έτσι πραγματικά εκπληκτικές εικόνες. Θα μας τα αναλύσετε εσείς σε λίγο. Πάρα πολύ ωραία.
ώρα είναι 10. Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Με τον πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, και το θέμα μας είναι η γη στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Μας έχετε μιλήσει ήδη για την πιο γνωστή ίσως αναφορά, μου επιτραπεί να πω, καθώς είναι ένα από τα αιτήματα έτσι κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης. Ίσως είναι έτσι η πιο γνωστή πρόταση που συμπεριλαμβάνει τη γη και που ακούγεται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και την γνωρίζουμε. Θα θέλετε να δούμε τώρα κάποιες άλλες ευχές, πατέρα Θεμιστοκλή? Βεβαίως. Είναι από αυτές που ήδη ανέφερα στην αγάπη σας επιγραμματικά, αλλά θα επισέλθω να μείνουμε σε κάποιες από αυτές. Να μείνουμε σε κάποιες αυτές, δηλαδή μια μεγάλη επιθυμία σε κάθε άνθρωπο που ζει επάνω στη γη είναι να έχει το καταφύγιο, το σπιτάκι του. Μάλιστα. Και γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω την ευχή επί θεμελίου οίκου, ας πούμε, πώς η Εκκλησία αγιάζει αυτήν την προσπάθεια του ανθρώπου να δημιουργήσει, να χτίσει ένα σπίτι. Λέει λοιπόν αυτή η ευχή, αφού τελεστεί πρώτα ο αγιασμός, ναι, γιατί πρέπει να ξέρουμε όλοι και οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε, ότι οι ευχές τις οποίες διαβάζει ο ιερέας από το ευχολόγιο της Εκκλησίας μας δεν είναι αυτονομημένες, δεν διαβάζει συνήθως μόνες αυτές τις ευχές, αλλά συνδυάζονται με την ακολουθία του μικρού αγιασμού. Όπως ας πούμε τελείται επί θεμελίου οίκου. Μάλιστα. Δεν τελείται μόνη της αυτή η ευχή, πηγαίνει η ρεύση, διαβάζει απευθείας μία ευχή όταν πρόκειται να χτιστεί ένα σπίτι, αλλά τελεί πρώτα τον αγιασμό και στο τέλος συμπληρώνει το αίτημα αυτής της αγιαστικής πράξης, που είναι ας πούμε προκειμένου να διαβάσει μία ευχή για θεμέλιο οίκου. Λέει λοιπόν αυτή η ευχή: «Ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο ποιήσας των ουρανών εν συνέση και θεμελιώσας την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ο κτίστης και δημιουργός των απάντων, έπιδε επί τους δούλους του ψελωμένους εν το κράτη της ισχύω σου, εγείρε οίκον εις κατοικίαν και το κτίσμα τη αυτούς ανεγείρε». Λέει εδώ ακριβώς μια δοξολογική έναρξη, ξεκινάει ο ημνογράφος της Εκκλησίας, ο οποίος ποιεί αυτή την ευχή, δηλαδή γράφει, συγγράφει αυτή την ευχή: «Αυτός ο Θεός που είσαι παντοκράτορας, εσύ που έκανες τον ουρανό με πολλή σύνεση, πολλή σοφία, εσύ που θεμελίωσες την γη, ώστε ασφαλώς να ζουν οι κάτοικοι επ' αυτής, εσύ που είσαι ο κτίστης και δημιουργός των πάντων», και τώρα λέει εδώ σε αυτούς τους ανθρώπους, και τους αναφέρει ο ιερέας τα ονόματα όλων των αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο κτίσμα, μια κατοικία, και να ανεγείρουν αυτό το κτίσμα τους, λέει «έδρασον αυτόν επί την στερεάν πέτρα». Αυτό το οικοδόμημα να εδραστεί, να στηριχθεί δηλαδή πάνω σε αυτή τη στερεά πέτρα, κατά την οποία, κατά την συνθίαν εν Ευαγγελής φωνής, εσύ μέσα από την Ευαγγελική σου φωνή, όπως αναφέρεται ας πούμε στο Ευαγγέλιο, δεν μπορεί ούτε άνεμος, ούτε άνεμος, ούτε χίδωρ, ούτε έτερον τι καταβλάψει ισχύσει. Δεν μπορεί τίποτα δηλαδή αυτά να γκρεμίσει αυτό το οικοδόμημα, ούτε αέρας ας πούμε, ούτε το νερό να έρθει μια πλημμύρα, ώστε αυτό να είναι σταθερό, γιατί η ευχή αναφέρεται προς τον Δεσπότη Χριστό μας, το Θεό μας, τον ίδιο το Θεό μας. Ποια είναι η ακλόνητη πέτρα στον οποίο στηρίζει ο άνθρωπος της ελπίδας του? Είναι ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός μας. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βλέπετε πόσο όμορφα αναφέρεται εδώ στην ευχή που θεμελιώνει ο άνθρωπος στο σπίτι του. Στον αέρα δεν μπορεί, σε ένα δέντρο επάνω δεν μπορεί να κατασκευάσει το σπίτι του, αλλά το κατασκευάζει στη γη, αφού σκάψει τα θεμέλια. Και χρειάζεται να εδραστεί αυτό, να στηριχτεί επάνω. Γι' αυτό μπαίνουν γερά θεμέλια στο σπίτι. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Ευλογεί λοιπόν και τους εν αυτό μέλλοντας κατοικίν, και αυτούς που πρόκειται να κατοικήσουν σε αυτό το σπίτι, βοήθησέ τους και ελευθέρωσέ τους από πάσης
επιβουλής του αντικειμένου. Ο αντικείμενος είναι ο σατανάς, ο διάβολος, ο οποίος επιβουλεύεται πάντα το καλό του ανθρώπου και θέλει, ας πούμε, να δημιουργεί προβλήματα μέσα στο σπίτι, να τους ελευθερώσει, εύχεται ο ιερέας δι' αυτής της ευχής, ώστε να ζουν εν ειρήνη, ομονία και αγάπη μέσα σε αυτό το σπίτι. Να λοιπόν μία δόση αυτής της ευχής, πώς η Εκκλησία ευλογεί την κατοικία του ανθρώπου, η οποία κατοικία του ανθρώπου στηρίζεται πάνω στη γη, και πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτή η ευχή να δομείται πάνω στην ακλόνητη πέτρα. Στα θεμέλια συνήθως βάζουμε δυνατό υλικό, βάζουμε τον πετό για να στηριχτεί ένα σπίτι. Και ακόμη στην επόμενη ευχή, γιατί το σπίτι κάποια στιγμή που χτίζεται θα τελειώσει, υπάρχει και η επόμενη ευχή που λέει όταν μέλη της εισελθύν εις οίκον νέον, αυτός που θα μπει δηλαδή στο νέο σπίτι. Συνήθως εμείς το ονομάζουμε, θα κάνουμε τα εγγένεια του σπιτιού μας, θα καλέσουμε τους φίλους μας, τους γονείς μας να έρθουν όλοι μαζί πριν μπούμε στο σπίτι μέσα, δηλαδή επίσημα να κατοικήσουμε, κάνουμε τον αγιασμό. Είναι πραγματάκια πολύ λεπτά αυτά, χρειάζονται πολύ προσοχή, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει πολλές φορές, κυρία Χουζούρη, και εδώ είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μία μικρή παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Μάλιστα. Δηλαδή, να πω ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει, όταν παίρνει ένα καινούριο σπίτι, θα τελέσει έναν αγιασμό και θα τελέσει αυτή την ευχή που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Τι λέει αυτή η ευχή? Ο Θεός, ο σωτήρ ημών, ο καταξιός σας υπό την σκηνή του Ζακχαίου εισελθύν. Ο Κύριός μας εκεί που περπατούσε μπήκε στον οίκο του Ζακχαίου. Μάλιστα. Εκεί με την περίφημη εκεί περικοπή που ο Ζακχαίος ήταν κοντός και ανέβηκε πάνω στη Σικομορέα, στην Ιεριχώ ήταν αυτό το πράγμα. Το γεγονός ανέβηκε εκεί, ο Κύριος όμως πήγε στο σπίτι του Ζακχαίου. Δηλαδή ο ίδιος ο Κύριος μπαίνει σε όλα τα σπίτια, θέλει να μας πει ο υμνογράφος. Μπήκε λέει μέσα στο σπίτι και σωτηρία αυτό και παντί το οίκο αυτού γενόμενος. Αφού μπήκε μέσα στο σπίτι του έφερε τη σωτηρία και σε όλους όσους κατοικούσαν μέσα τους έφερε τη χαρά και την ευλογία του ίδιου του Θεού μας. Αυτός και νυν, λέει η ευχή, τους εντάφθα εκείν βουληθέντας, αυτοί που πρόκειται λοιπόν να κατοικήσουν μέσα σε αυτό το σπίτι, και δημών των αναξίων τας δεήσεις εσύ και οικεσίας προσάγοντας, και με τις ευχές τις δικές μας, εδώ αναφέρεται στο πρόσωπο του ιερέα, τις ανάξιες ευχές. Ο ιερεύς δεν προσεύχεται πάντα αξίως για τον λαό, πάντα αισθάνεται τη μικρότητά του, τη μηδαμινότητά του, που τον καλεί ο πιστός λαός να ευλογήσει όλες τις πράξεις της ζωής του, αισθάνεται τη μηδαμινότητά του ο ιερέας. Άλλωστε ο Θεός είναι ο ίδιος που ευλογεί. Ο ιερεύς δανείζει χέρια, δανείζει στόμα, δανείζει αυτιά για να ακούει τον κόσμο. Τι λέει εδώ η ευχή? Από πάσης βλάβης τήρησον ατρότους. Να είναι άτρωτοι από κάθε κακό το οποίο μπορεί να συμβεί όταν μπουν μέσα στο σπίτι. Ευλογών αυτών και την εντάφθα κατοικία. Ευλόγησε λέει και αυτήν την κατοικία. Αυτήν εδώ ακριβώς την κατοικία. Εντάφθα κατοικία και ανεπιβούλευτον αυτών τη ζωή διαθενάτου. Και βοήθησε αυτή η ζωή να μην έχει ποτέ καμία επέμβαση του πονηρού. Ανεπιβούλευτη να είναι αυτή και να τους διαφυλάξεις στους αιώνες των αιώνων. Βλέπετε πόσο όμορφα η υμνογραφία της Εκκλησίας μας μέσα από τις ευχές δείχνει αυτή την ευλογία που έχει ο άνθρωπος να κατοικεί επί της γης, και να καταλήξουμε σε αυτό ότι ο τόπος που κατοικεί ο άνθρωπος είναι η γη. Ο Θεός έπλασε τη γη λοιπόν για να ανακουφίζει και να θεραπεύει όλες τις ανάγκες του ανθρώπου, και την γη και όλη την κτήση. Πατέρα Θεμιστοκλή, μου επιτρέπετε να επιλέξω τον επόμενο στίχο. Στάθηκα σε κάτι που είπατε πριν από λίγο, στις ευχές που λέγονται σε χωράφια, κήπους ή αμπελώνες. Μάλιστα. Όταν συμβεί να έρθουν κάποια αρπετά ή άλλα ζώα και να προξενήσουν ζημιές. Γιατί νομίζω ότι είναι μια πολύ έτσι ποιητική εικόνα. Κύριο Θεός ημών, εν αρχή της δημιουργίας σου που είσαι στον ουρανό, να το πούμε έτσι σε μια ελεύθερη μετάφραση, αν θέλετε. Βεβαίως, να μας το βεβαίως δώσετε, γιατί έχει τόσο όμορφες εικόνες. Βέβαια, αυτή είναι πάρα πολύ ωραία ευχή. Εγώ σκεφτόμουν ακριβώς αυτή την ευχή, επομένως στην επόμενη φάση έτσι, να σας πω. Αυτή η ευχή αναφέρεται εις χωράφια, εις κήπους ή αμπελώνες, όταν συμβεί βλάπτεστη υποερπετών και άλλων ειδών. Βλέπετε ο Γιώργος, η Γεωργία, όλη αυτή η κατάσταση. Ο Γιώργος αφήνει το θέλημά του στο Θεό. Δεν είναι κάτι το εγωιστικό αυτό που κάνει. Σώνει και καλά επειδή σπέρνει, σημαίνει ότι θα θερήσει. Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον Θεό μας. Πολλές φορές ο Γιώργος
οι παλιότεροι γι' αυτό πήγαιναν το σπόρο να τον ευλογήσει. Ο ιερέας κάναν θεία λειτουργία, πηγαίναν ένα μέρος του σπόρου στο, κάτω από την εικόνα του Χριστού, το αφήνανε εκεί οι γεωργοί, ανάβανε και ένα ή τρία κεράκια έτσι όπως παραδοσιακά πήραν από τους παππούδες τους, και μετά έβγαινε ο ιερέας, διάβαζε την ευχή σε όλους αυτούς τους σπόρους. Είδε ακριβώς το θέαμα, φανταστείτε όπως έχουμε τα ψυχοσάββατα, όλα τα πιατάκια παρατεταγμένα να δίπλα στο άλλο με τα κόλυβα στον σολέα του ναού. Έτσι ακριβώς υπήρχε και ο σπόρος, ας πούμε, του Αγίου Δημητρίου κοντά που ήταν ασπίρων, πήγαινε ο κόσμος εκεί το στάρι το σπόρο για να το ευλογήσει ο ιερεύς, και μετά πήγαιναν στη γη και αφού το σπέρναν, λέει, σταυρώνανε μετά το χωράφι, σηκώναν τα χέρια ψηλά και έλεγαν στο Θεό, Θεέ μου, τώρα εσύ ξέρεις τι θα κάνεις. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, διότι ανά πάσα στιγμή δεν ήταν μια πράξη εγωιστική ότι ο άνθρωπος θα το καταρθώσει, αλλά τα αφήνανε στο Θεό. Και πραγματικά πόσες φορές οι άνθρωποι όταν ερχόταν κακοκαιρίες, ένα χαλάζι, ένας μήνος από ακρίδες να φάει τον καρπό τους, τώρα όταν ήταν έτοιμος ο καρπός, ή να πέσουν αγριόχειροι μέσα και τα λοιπά και να φάνε τα καλαμπόκια και οτιδήποτε, ο κόσμος περίμενε από το Θεό, το προσδοκούσε αυτό. Είχε πολύ πίστη ο Θεός, ο άνθρωπος απέναντι στον Θεό του, ότι αυτό το έργο δεν είναι έργο ανθρώπων, αλλά είναι έργο Θεού. Να δούμε λιγάκι αυτή την ευχή. Λέει, Κύριε ο Θεός μας, ο εναρχή της δημιουργίας σου, ποιήσας των ουρανών και τη γη. Γιατί τα πρώτα που έπλασε ο Θεός ήταν ο ουρανός και η γη. Τον μεν ουρανών κατακοσμήσας δια μεγάλων φωστήρων. Εσύ που έδωσες τους φωστήρες. Ποιοι είναι οι φωστήρες? Ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, το φως, ώστε φαίνει επί της γης. Γιατί αυτά είναι πραγματικά τα φώτα που φωτίζουν τη γη, αυτοί οι φωστήρες. Και θαυμάζεστε δι' αυτών σε των μόνων δημιουργών και δεσπότην της κτήσεως. Και μέσα από τους φωστήρες θαυμάζει ο άνθρωπος αυτό το έργο της δημιουργίας του Θεού και τον δοξάζει σαν δεσπότη της κτήσεως. Ο δεσπότης, ο κυρίαρχος δηλαδή όλης της κτήσεως, δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι ο δημιουργός που είναι ο Θεός. Αυτή είναι η προσέγγιση, η ταπεινή προσέγγιση του ανθρώπου προς το Θεό, είναι να αναγνωρίσει ο άνθρωπος ότι η γη δεν είναι δικό του κτήμα, αλλά είναι το κτήμα του Θεού, και ότι εμείς είμαστε οι διαχειριστές. Όπως ακριβώς βάζει ένας αμπελουργός, βάζει κάποιον εργάτη να προσέχει το χωράφι του, έτσι είναι η παρουσία του ανθρώπου. Το πρέπει να μην το ξεχνάει ο άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος είναι ο διαχειριστής, του το επιτρέπει ο Θεός να το κάνει αυτό. Λέει λοιπόν πιο κάτω, την δε γην κατακοσμήσας χλώη και χόρτο και ποικιλία σπερμάτων σπορίμων καταγένος. Δεν είναι μια απλή γη, μια ξερή γη. Πώς είναι όταν πάμε στην έρημο και βλέπουμε εκεί δεν υπάρχει ούτε ένα χορταράκι? Αμέσως απελπιζόμαστε, λέμε τι γίνεται εδώ, αλλά εκεί είναι η έρημος. Στην όλη λοιπόν υπόλοιπη γη ο Θεός, λέει, έβαλε πάνω χλώη, έναν χλωροτάπητα ας πούμε. Έβαλε και τα χορταράκια και ποικιλία από σπέρματα σπόρημα. Δηλαδή αυτά που βγάζει ο άνθρωπος, κάτι και τρώει από αυτά. Δεν τρώει όλα τα χόρτα που βγαίνουν πάνω στη γη, αλλά είναι για να τέρπουν το μάτι, να ξεκουράζεται ο άνθρωπος, και άλλα είναι να τα απολαμβάνει ο άνθρωπος με την τροφή του. Αυτά είναι τα σπόρημα. Καταγένος, όχι έναν μόνο σπόρο, δεν μας έδωσε μόνο το σιτάρι ο Θεός, αλλά έδωσε ας πούμε και άλλους καρπούς. Έδωσε το καλαμπόκι, έδωσε τη φακή, έδωσε το φασόλι. Πολλά πράγματα μας έδωσε. Αυτά είναι καταγένος τα σπόρημα ήδη. Και πάσην άμφεση μορφώσες εις ευκοσμία. Δεν έδωσε λοιπόν μόνο τη γη και μόνο το χορταράκι του πράσινου, αλλά έδωσε και ιδιαίτερα λουλουδάκια, τα άνθη, τα οποία τα κόσμησε τόσο όμορφα, με μια ευκοσμία όπως λέει αυτή η ωραία λέξη, και ευλογήσας αυτήν. Αυτή λοιπόν η γη ευλογείται να τη βλέπει ο άνθρωπος, η κορονίδα της δημιουργίας, και να απολαμβάνει και με το μάτι του και με το στόμα του. Αυτός και νυν, λέει η ευχή, αυτός και τώρα δέσποτά μας, επειδή αναφέρεται σε αυτό το πρόβλημα των χωραφιών, επίβλεψον εξ ουρανού εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, εσύ που κατοικείς πάνω στον ουρανό, το Άγιο κατοικητήριο, ο θρόνος του Θεού, να επιβλέψει επί το κτήμα τούτο, σε αυτό το κτήμα, στο χωράφι δηλαδή, και ευλόγησον αυτό. Παρακαλεί ο ιερέας, ως αντιπρόσωπος, πώς θα το πούμε, ως μεσίτης γίνεται εκείνη τη στιγμή για τους πιστούς, γιατί
πρόκειται το χωράφι να πάθει μια ζημιά. Τι, βάζουν τον ιερέα να προσευχηθεί. Να ευλογήσει λοιπόν αυτό το χωράφι και διαφύλαξε αυτό το χωράφι από πάσης φαρμακίας και επαειδίας και παντός κακού. Λέω πόσα πράγματα, είτε εκ βασκανίας, δημιουργούνται από το φθόνο των συνανθρώπων ή και από το θαυμασμό ακόμη πολλές φορές προκαλείται μια βασκανία. Ή και επαειδίας, έτσι, από κάποια κακότητα, να γίνουν κάποια έτσι μαγικά. Βλέπετε, οι ευχές είναι γραμμένες σε άλλες εποχές, οι οποίες διαβάζουμε. Δεν λείπουν όμως και αυτά τα στοιχεία και σήμερα στη ζωή μας. Πόσοι άνθρωποι κακοσκόποι κάνουν άσχημα πράγματα στους άλλους ανθρώπους και λένε και όλοι είναι και χριστιανοί. Δεν είναι χριστιανοί, διότι ένας άνθρωπος που κάνει το κακό στον άλλον άνθρωπο δεν νοείται ότι είναι ο καλός χριστιανός αυτός, ή όταν κατεφεύγει σε ένα medium ή ας πούμε να πάει να κάνει κάποιες μαγείες άσπρες, μαύρες, οτιδήποτε άλλο τα οποία λέγονται και δεν τυπώνονται, γιατί τα κάνει αυτά ο άνθρωπος? Γιατί δεν βιώνει σωστά το θέλημα του Θεού. Και στα χωράφια τότε οι άνθρωποι είχαν αυτό. Θα σπείρουν άλλο γείτονας που δεν είχε χωράφι, μπορεί να ζήλευε. Και μπορεί να έκανε μια άσχημα πράγματα. Λέει λοιπόν αυτή η ευχή, από κάθε κακό να απαλλάξεις. Περιεργίαστε πονηράς. Η περιέργεια. Μάλιστα. Αυτό που λέμε, η περιέργεια έχει μέσα και την έννοια της ζήλιας, του φθόνου, της πονηράς. Και πανουργίας ανθρώπων πονηρών. Από πονηρούς ανθρώπους είπε και πανούργοι κιόλας, αναφέρει ευχή. Και δώσε αυτό προσφέρει καρπούς κατά καιρόν πεπληρωμένου στην ευλογία σου. Και να προσφέρει δηλαδή σε αυτό το χωράφι που εύχεται ο ιερέας, να προσφέρει ολοκληρωμένους καρπούς, δηλαδή να, το στάχι να μην βγάλει δύο μόνο σποράκια σιταριού, αλλά να βγάλει ένα ολόκληρο στάχι που να είναι γεμάτο, να γεμίσει μια χούφτα από σιτάρι ας πούμε, πεπληρωμένους στην ευλογία σου. Και παν θηρίων και αρπετών και πάσαν οργήν και νόσων επερχομένη βλαβερός αποδίωξαν εξ αυτού. Βλέπετε το χωράφι, τα χωράφια στην επαρχία όταν βγαίνουμε δεν είναι μαντρωμένα, ώστε είναι ελεύθερα τα χωράφια. Κανένας δεν μπορεί από τους γεωργούς να μαντρώσει το χωράφι του, όταν έχει και πολλά στρέμματα κιόλας θα πληρώσει πάρα πολύ να βγάζει μια φράξη. Οπότε αυτά είναι ανοιχτά. Περνάνε τα θηρία, περνάνε τα ζώα, περνάνε οτιδήποτε, μπορεί να μπει ένα αρπετό μέσα και να τα ξεριζώσει όλα. Αν δει ένας αγριόχειρος ας πούμε ή ένα άγριο θηρίο. Και πάσαν οργήνη, δηλαδή κάθε τι που προέρχεται από οργή του διαβόλου, έτσι. Και κάθε νόσο επερχομένη. Διότι όπως ξέρουμε, όταν η γη φυτεύεται, αρρωσταίνει πολλές φορές. Κάποια καιρικά φαινόμενα δημιουργούν κάποιες καταστάσεις και μαραίνονται τα φυτά. Ή ξεραίνονται όπως λέμε. Εκεί τι κάνει ο Γιώργος? Άμα ξεραθούν, δεν θα πάρει καρπό. Γι' αυτό προσεύχεται στο Θεό μας να τα αποδιώξει όλα αυτά, γιατί είναι δεδοξασμένο και πάντιμο και μεγαλοπρεπές το όνομά σου και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, κυρία Χουζούρη, οι ευχές όλες είναι μια ολόκληρη θεολογία. Μάλιστα. Είναι μέσα στη ζωή μας όλες αυτές οι καταστάσεις των ανθρώπων. Εδώ χτίζει ο γείτονας ένα σπίτι και ζηλεύει ο άλλος ο γείτονας. Λέει, γιατί να φτιάξει αυτός καινούριο σπίτι? Είναι ένα θέμα πολύ βασικό αυτό. Ότι ο καλός χριστιανός δεν ζηλεύει τον άλλον, χαίρεται όταν προκόβει. Και αν, ας πούμε, δημιουργεί έτσι νέα κτίσματα, οτιδήποτε, πρέπει να χαίρεται ο καλός ο άνθρωπος. Πρέπει να δίνει την ευλογία του, την προσευχή του. Γι' αυτό και η γη μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα. Είδατε, εξ αφορμής όλων αυτών των πραγμάτων, λιγάκι θεολογήσαμε, λίγο κατοικήσαμε έτσι πάνω σε αυτό, πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα και απέναντι στην κτίση που είναι η γη μας. Μα νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι μέσα έτσι σε αυτές τις ευχές συμπυκνώνεται, θα έλεγε κανείς, η θεολογία της Εκκλησίας μας. Και θα ήθελα, πατέρα Θεμιστοκλή, να πάμε στην ακολουθία επί εγγενής πλοίου. Υπάρχει εδώ μια μεγάλη ευχή που λέει ο ιερέας: «Σε Κύριε δοξάζομεν τον Παντοκράτορα και Παντεχνίτη Δημιουργών». Μου έκανε εντύπωση, στάθηκα λίγο σε αυτή την ευχή και τη σημείωσα, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να συμπυκνώνει το βιβλίο της Γένεσης και τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Ναι, μου δίνει τώρα ευκαιρία, έτσι, με προκαλείτε να πω ότι όλο το ευχολόγιο, η πραγματική κατάσταση της Καινής Διαθήκης εκ μέρους του υμνογράφου, δηλαδή ο υμνογράφος αυτός που γράφει αυτές τις ευχές, προφανώς μια εκκλησιαστική μορφή είναι αυτή, βιώνει πραγματικά τον Λόγο του Θεού μας. Είναι το ευχολόγημα προέκταση της Καινής Διαθήκης και της Παλιάς Διαθήκης. Χρησιμοποιεί κατά βάση ο υμνογράφος ό,τι γνωρίζει μέσα από τη σοφία του Θεού μας, η οποία είναι αποτυπωμένη
στην Αγία μας Γραφή. Και γι' αυτό ό,τι διαβάζουμε σε αυτές τις ευχές της Εκκλησίας μας, και όχι μόνο στο πλοίο, αλλά έχει και ευχές οι οποίες, ναι, ας πούμε, αναφέρονται στο αυτοκίνητο, όπως είπαμε, σε ένα ιδιωτικό κοινοφιλές έργο. Όλες αυτές οι ευχές έχουν ένα στήριγμα, μια θεμελίωση θα λέγαμε, αγιογραφική, και γι' αυτό ακριβώς τα κάνουμε, ξεχωρίζουν αυτά τα κείμενα σε εκλεκτά κείμενα εκκλησιαστικά. Όπως έχουμε τα πατερικά κείμενα, έχουμε τα λειτουργικά μας κείμενα. Τα λειτουργικά κείμενα δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα. Είναι πολύ σπουδαία, μεταφέρουν μια θεολογία, χριστολογία, εκκλησιολογία πολύ δυνατή. Γι' αυτό και όποιος ασχολείται με την ανάγνωση αυτών των ευχών, έτσι προσευχητικά δηλαδή μπορεί να διαβάσει αυτές τις ευχές, θα κατανοήσει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, ότι η θεολογία βιώνεται μέσα πραγματικά στην Εκκλησία. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν μπορεί ένας πιστός να λέει ότι αυτονομείται και πηγαίνει μόνος του, ας πούμε, κάποια στιγμή σε ένα εκκλησάκι και προσεύχεται. Πρέπει να βιώσει ολόκληρη την Θεία Λατρεία. Η Θεία Λατρεία τι είναι? Η ένωση των ανθρώπων με το Θεό μέσα σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο που τελείται η λατρεία της Εκκλησίας μας, και εκεί ο άνθρωπος ζει αυτήν την κοινωνικότητα, την επαφή που έχει με τους συνανθρώπους του, και όλοι μαζί, όπως λέει και η προσταγή της Θείας Λειτουργίας, εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζουμε και δοξολογούμε, δηλαδή πάντοτε το όνομα του Θεού μας, σαν ενωμένη, σαν μια γροθιά. Δεν αυτονομούμεθα, αλλά όλοι μαζί πάμε να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία, κλήρος και λαός. Πολύ ωραία λοιπόν αυτή η ευχή, η οποία επιλέξατε έτσι να πούμε, η οποία αναφέρεται στα εγγένεια του πλοίου και είναι πολύ μεγάλη, όπως βλέπετε. Δεν είναι, είναι ολόκληρη μια δημιουργία, έτσι δεν είναι, πατέρα Θεμιστοκλή? Βεβαίως, αναφέρεται τι να δοξάσουμε, τον Παντοκράτορα, ναι, τον Θεό, ο οποίος παντεχνίτης, δημιουργός, δεν είναι ένας απλός μαστοράκος, αλλά ένας παντεχνίτης, ο οποίος γνωρίζει όλες τις τέχνες. Υπάρχει σήμερα ένας άνθρωπος που να γνωρίζει όλες τις τέχνες. Θέλει να δείξει δηλαδή ο υμνογράφος Εκκλησίας μας, μέσα από τα κείμενα τα οποία δίδει, πόσον ο Θεός είναι σε όλα του τέλειος, ώστε δεν μπορεί κανένα από τα κτίσματά του, που είμαστε όλοι άνθρωποι, να τον προσεγγίσουμε. Τον προσεγγίζουμε το Θεό μας με πνεύμα ταπείνωσης, με πνεύμα δοξολογίας. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Ο εωσφορικός εγωισμός του ανθρώπου τον οδηγεί να αποξενώνει το άνθρωπος από τον ίδιο το Θεό, να αυτονομείται. Γι' αυτό και καταστρέφεται μετά ο άνθρωπος, όταν δεν μπορεί να κατακτήσει τα πάντα, όταν δεν μπορεί να φτιάξει τα πάντα. Φανταστείτε ότι ο άφρονας πλούσιος έκτιζε αποθήκες για να συλλέξει μέσα όλον τον καρπό. Αλλά τι του είπε ο Θεός? Άφρον, άφρον, ταύτη την νυχτή απαιτούσε να πεσού. Αυτά λέει που ετοίμασες, για ποιον τα έκανες? Γιατί και ο άνθρωπος πάντα, όταν δημιουργεί, ας πούμε, ένα πλοίο, όταν χτίζει ένα σπίτι στη γη, πρέπει να έχει αυτή την δοξολογική προσέγγιση προς τον Θεό μας. Εδώ λοιπόν είναι μία ολόκληρη, άμα διαβάσουμε όλη την ευχή, γιατί ναι, τώρα δεν, προφανώς δεν προλαβαίνουμε, ήθελα μια αναφορά σας μόνο, γιατί όπως είπατε τελικά, νομίζω ότι δείχνει κάτι, μπορεί να είναι ένα γεγονός της καθημερινής ζωής, όπως τα εγγένεια ενός πλοίου, ναυτική χώρα είμαστε, ωστόσο εδώ πέρα αυτός που έχει γράψει την ευχή μάλλον θέλει να πει σε όλους εμάς ότι μην ξεχνάτε ότι ο δημιουργός της κτήσης είναι ο Θεός. Αυτό να απευθυνόμαστε, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, όλες οι ευχές, ναι, γι' αυτό έχουν μια δυνατή θεολογία οι ευχές, μας βάζουν πραγματικά στην τάξη μας, στη θέση μας, να το πω καλύτερα, ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι όλα αυτά είναι αναφορές προς το πρόσωπο του ίδιου του Θεού μας. Αυτό δεν πρέπει ο άνθρωπος ποτέ να το ξεχνάει. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Ό,τι λοιπόν γίνεται, γίνεται προς δόξαν Θεού. Και όλα τα δημιουργήματα τα οποία εμείς λέμε, θα φεστιβάζει ο άνθρωπος ένα αεροπλάνο. Βεβαίως θα πάμε να το εγγενιάσουμε το αεροπλάνο, να διαβάσουμε και ειδική ευχή. Υπάρχει νεότερη φυσικά ευχή, γιατί η ημνογραφία της Εκκλησίας μας δεν είναι ένα μουσιακό είδος. Αυτό συνεχώς ανανεώνεται. Πάντα θα υπάρχουν ποικίλες ανάγκες ότι η Εκκλησία να γράφει και νέες λειτουργικές ευχές, όπως γράφουμε και τις ακολουθίες για τους νέους Αγίους. Δεν σημαίνει ότι ο νέος Άγιος δεν θα έχει ακολουθεί, γιατί είμαστε στον 21ο αιώνα, αλλά σημαίνει ότι το πνεύμα του Θεού που ζει και μας κινεί και μας ευλογεί και μας αγιάζει, πάντοτε θα παράγει Αγίους, πάντοτε θα παράγει
νέες καταστάσεις, νέα δημιουργήματα. Ενθυμούμε, ας πούμε, όταν έγινε το μετρό. Τι κάνει το μετρό, δεν εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο να μεταφέρει τον άνθρωπο από το ένα σημείο της πόλεως σε ένα άλλο σημείο που με άλλες συνθήκες θα έπρεπε να κάνει 2 ώρες με το κυκλοφοριακό και απελευθερώνει αυτόν τον άνθρωπο. Άρα ευλογεί η Εκκλησία μας αυτή την προσπάθεια, ευλογεί και το πλοίο, ευλογεί και το καράβι, ευλογεί και το τρένο, ευλογεί και το αεροπλάνο. Τα πάντα ευλογεί η Εκκλησία μας προς δόξαν Θεού. Εφόσον ο άνθρωπος θα μπει μέσα σε αυτά και θα τα χρησιμοποιήσει σωστά, όχι για το άτομο του μόνο, αλλά για όλο το κοινωνικό περιβάλλον του, για όλη την κοινωνία, για όλους τους ανθρώπους, τότε αυτό είναι κάτι πολύ καλό και σίγουρα πολύ χρήσιμο και θεωρείται μια μεγάλη ευλογία του Θεού μας. Πατέρα Θεμιστοκλή, θα έλεγα να κλείσουμε με μία αναφορά στις καταβασίες της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Έχω επιλέξει κάποιους στίχους: «Μυστικός η Θεωτό και Παράδεισος, Αγεωργήτος βλαστήσας αχριστών, υφού το του Σταυρού ζωηφόρον εν γη, πεθυτούργητε δέντρων, διού νυν υψουμένου, προσκυνούνται σε αυτόν, σε μεγαλύνομεν». Και γιατί είναι πρόσφατη έτσι η γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αλλά νομίζω ότι αναδεικνύεται και η θεολογία της Εκκλησίας μέσα από αυτούς τους στίχους. Θα θέλατε να μας τους σχολιάσετε? Η Εκκλησία μας, όπως ξέρουμε, και η Παναγία αγιοργήτως ευλάστησε τον Χριστό. Δηλαδή θεωρεί την γέννηση του Χριστού μας, η οποία δεν έγινε με το φυσικό όργωμα της σχέσεως 2 ανθρώπων, ανδρός και γυναικός. Οπότε αντιλαμβανόμαστε αυτό, αγιοργήτως έγινε το φυτό που είναι ο Χριστός μας. Παραδίδει μια μεγάλη θεολογία και για αυτούς οι οποίοι δεν κατανοούν το μυστήριο, γιατί το μυστήριο εδώ είναι το μυστήριο της εσαρκώσεως του Χριστού μας, που είναι πολύ σημαντικό από τα δόγματα της Εκκλησίας μας να κατανοηθεί, ότι ο Χριστός και η Θεοτόκος, μάλιστα πρώτου τόκου, εν το τόκο και μετά τόκον, ήταν πάλι παρθένος. Αυτό ακριβώς μεταφέρει αυτό. Και το ξύλο του Σταυρού είναι η σωτηρία όλου του κόσμου. Διότι αν ο Χριστός δεν ανέβαινε στο Σταυρό, δεν θα είχαμε και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Οπότε εδώ ο ημνογράφος πολύ όμορφα συμπλέκει αυτές τις εικόνες, φέρνει τη δογματική μέσα από αυτούς τους στίχους στους απλούς ανθρώπους και σε όλους τους πιστούς και μορφωμένους και μη. Θυμάμαι, κυρία Χουζούρη, και το παράδειγμα από τις Οικουμενικές Συνόδους. Μάλιστα. Ειδικά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που όταν ο Άριος, ας πούμε, το Θεός είπε ότι είναι κτίσμα, και αυτό είναι φυσικά μια αίρεση, διότι απομόνωνε έτσι τον Θεό μας σε κάτι ως κτίσμα, τότε ο Άγιος Σπυρίδων, λέει, πήρε το κεραμίδι, για δείτε, πήρε Μάλιστα. το χώμα δηλαδή, πήρε Μάλιστα. τη γη στο χέρι του. Και εκείνη την ώρα έκανε το θαύμα, γιατί κράτησε, λέει, στο χέρι του τον πυλό, από πάνω βγήκε φωτιά και από κάτω έσταξε νερό, για να μιλήσει για την Αγία Τριάδα, το μυστήριο δηλαδή της Αγίας Τριάδας, το δόγμα της Εκκλησίας μας, και για να αποστομώσει όλη αυτή την αιρετική διδασκαλία του Αρίου, του Πρεσβυτέρου Αρίου της Εκκλησίας Αλεξανδρίας. Έκανε το θαύμα και έδειξε πραγματικά, χρησιμοποιώντας τη γη, ότι αυτή η γη έτσι συμβολίζεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ο πυλός, η φωτιά και το νεροπατήριο στο Άγιο Πνεύμα, 3 πράγματα ενωμένα σε ένα. Εμείς βλέπουμε το κεραμίδι, αλλά είναι 3 πράγματα ο Χριστός. Έτσι ακριβώς και μέσα σε αυτό την καταβασία, που όλες οι καταβασίες, ξέρετε, έχουν δογματικό περιεχόμενο, έχουν μια δυνατή έτσι χριστολογική διάσταση, και γι' αυτό οφείλουμε να πηγαίνουμε και από νωρίς της Εκκλησίας οι πιστοί, να ακούμε τις καταβασίες, να ακούμε όμως και τους ιερούς κανόνες που ψάλλονται στις εκκλησίες μας, για να παίρνουμε και το δόγμα της Εκκλησίας. Γιατί η θεολογία είναι συγκεκριμένη Μάλιστα. η Θεία Λειτουργία, δηλαδή τι έχει. Αλλά εκείνο που πραγματικά είναι πολύ φορτισμένο και πολύ δυνατό είναι αυτό το οποίο περιέχεται μέσα στους κανόνες της Εκκλησίας, που είναι το δόγμα, η Χριστολογία, ολόκληρη η Εκκλησιολογία, τα πάντα τα οποία βρίσκονται μέσα στους ύμνους της Εκκλησίας μας. Μάλιστα.
Πατέρα Θεμιστοκλή, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μας βοηθήσατε σήμερα έτσι στην προσέγγιση αυτού του θέματος. Και αυτό τώρα μας δίνει και το ερώτημα, κυρία Χουζούρη, συγχωρήστε με να το πω ότι αυτό έτσι, επειδή μου το αναθέσατε το θέμα, είναι πολύ ευρύ το θέμα. Δηλαδή, αν ασχοληθεί κάποιος, πραγματικά θα μπορεί να κάνει και μια διδακτορική διατριβή για αυτό το θέμα. Πώς η γη αναφέρεται, ας πούμε, στα βιβλία της Εκκλησίας μας και γενικά στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε και για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πατέρα Θεμιστοκλή. Και εγώ σας ευχαριστώ, ο Θεός μαζί σας. Καλή σας μέρα. Υγεία στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας ήταν το θέμα μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στη δημιουργία και το περιβάλλον. Η ώρα είναι 10:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκκλησίας 89,5.